Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, 74 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα. Ήταν Οκτώβριος, 12 Οκτωβρίου του 1944 όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί. Και 74 χρόνια μετά είχαμε την τοποθέτηση χθες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ενώπιον του Γερμανού Προέδρου, του κ. Στάινμαγκερ, για το περίφημο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Θέλω και την άποψή σας ως νομικού, διότι ο κ. Παυλόπουλος μίλησε χθες και για ενεργές νομικά και για δυνατότητα δικαστική πια διεκδίκησης αυτών των αποζημιώσεων. Και το ερώτημά μου είναι πρώτον, φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς ότι πρέπει να έρθει στη Βουλή αυτό το περίφημο πόρισμα της Επιτροπής για να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Και από εκεί και πέρα να μου πείτε αν κατά την άποψή σας υπάρχουν πιθανότητες, ποιες και πόσες, να διεκδικήσουμε και δικαστικά και νομικά τις αποζημιώσεις αυτές ή ένα κομμάτι τους, που πρέπει να πω ότι το πόρισμα της Βουλής τις φτάνει στο ύψος των 300 δισεκατομμύριων ευρώ. Θέλω να είμαι ειλικρινής, όταν κανείς μιλάει επαγγελματικά πρέπει να έχει απόλυτη γνώση και να έχει μελετήσει το φάκελο. Mm-hmm. Δεν έχω αυτή την επαγγελματική γνώση, έχω πολιτική γνώση του θέματος, ναι, ναι. Και κατά συνέπεια δεν θα ήθελα να μιλήσω ως νομικός. Να μιλήσετε ως πολιτικός έχοντας και τη γνώση του νομικού. Όχι, ξέρετε, είναι, τα πράγματα είναι, άμα συμβουλεύεις νομικά πρέπει να έχεις μια βεβαιότητα mm-hmm. και απόλυτη γνώση των στοιχείων. Θα το κάνω όμως, θα το κάνω διότι... πρέπει να σας πω το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι πολιτικά αυτό που έγινε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, υπό την έννοια του ότι έστω και αν υπάρχει μια όχι μεγάλη δυνατότητα επιτυχίας, η έγκαιρση του ζητήματος βέβαια μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια mm-hmm. και νομίζω ότι δημιουργεί ένα πολιτικό κλίμα το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας μας και κατά συνέπεια μια χαρά έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πολύ καλό είναι να εγείρεται, διότι και ανεξαρτήτως αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν, μπορεί το γερμανικό κράτος να εμφανίσει ενστάσεις οι οποίες να λειτουργήσουν εναντίον της δυνατότητας επιβολής του δικαιώματος, mm-hmm. η πραγματικότητα είναι, την οποία ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, ότι το γερμανικό κράτος, το χιτλερικό κράτος, αλλά η Γερμανία ήταν, καταλύστευσε τη φτωχή Ελλάδα, την υποχρέωσε σε δάνεια με την οποία πήρε τα αποθέματά μας και μας επέστρεψε αυτό που τότε το νόμισμά τους που λεγόταν Reichsmark, το οποίο ήταν ένα πληθωριστικό νόμισμα χωρίς καμία αξία, mm-hmm. πέραν των τεράστιων καταστροφών που εξαιτίας της Γερμανίας υπέστη η ταλέπορη πατρίδα μας. Και δεν αναφέρομαι, γιατί αυτές δεν αποτιμώνται σε χρήμα, στις ανθρώπινες ζωές, στις εκατόμβες των θυμάτων και σε ό,τι άλλο συνέβη. Άρα λοιπόν η έγκαιρση αυτού του ζητήματος, αν δεν είναι νομικό δικαίωμα, πάντως είναι απολύτως ηθικό δικαίωμα της ελληνικής δημοκρατίας. Και φαντάζομαι και υποθέτω ότι και εσείς ως κυβέρνηση, αν τελικά εκλεγείτε αύριο, θα συνεχίσετε σε αυτή την ίδια λογική της προσπάθειας δικαστικής και νομικής διεκδίκησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το συζητάμε. Mm-hmm. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, βεβαίως, η σύγχρονη Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς. Το ρωτώ, ξέρετε, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεκαετίες που συζητάμε αυτό το θέμα. Η ιστορία της καθαρογραφής, της απόφασης για την ιστορία του διστόμου από την πλευρά του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν έχει γίνει ακόμη. Και καταλαβαίνετε, υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις των δύο χωρών και με πολλά άλλα θέματα. Και με το γεγονός ότι άλλος είναι ο ισχυρός, δεν είμαστε εμείς. Γι' αυτό το ρωτώ. Φανταστείτε αν τα πράγματα έναν ανάποδα, τι θα μας είχε επιβληθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρέπει κανείς να έχει και ένα ρεαλισμό. Όμως δεν βλάπτει καθόλου το θέμα να γίνεται. Βέβαια, μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, που είναι ο τρόπος που εγώ βλέπω τα πράγματα πάντα. Έφυγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα και μας έμεινε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό είναι ένα μικρό οξύμορο σχήμα. Ναι, αλλά ευτυχώς όχι τότε, είναι τώρα, φρούτο των τελευταίων ετών της κρίσης. Ευτυχώς είναι φρούτο των καιρών, ελπίζω και αυτό το φρούτο να ακολουθήσει την πορεία των ναζιστικών στρατευμάτων. Άλλωστε, με αυτά συντάσσεται και σε αυτά ανήκει. Μάλιστα. Κρατώντας λοιπόν αυτή την πολιτική τοποθέτηση, πάμε τώρα στα πιο πολιτικά που έχουν να κάνουν με την σύγκρουση των κομμάτων. Και το ερώτημά μου είναι αν έχετε ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό σας τι συμβαίνει με αυτή την κρίση που έχει προκύψει τις 2-3 τελευταίες μέρες στην κυβέρνηση. Και σας θέτω υπόψη και ένα δημοσίευμα το οποίο εγώ βρήκα ενδιαφέρον σήμερα και το συνδυάζω σε σχέση και με την ανακοίνωση του State Department που εκφράζει μια ενόχληση γιατί δημοσιοποιήθηκαν διπλωματικές συζητήσεις. Η Εστία γράφει σήμερα για συμπαιγνία Τσίπρα Καμένου και ότι το περίφημο Plan B που δημοσιοποίησε ο κύριος Καμένος είναι μια ιδέα των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που η Συμφωνία των Πρεσπών να βαγίσει.
Αν το συνδυάσετε και με την ανακοίνωση του State Department που μιλάει για ενόχληση όσον αφορά τη δημοσιοποίηση αυτής της διπλωματικής συζήτησης, θεωρείτε ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο ή είναι μία από τις γνωστές στάσεις του κυρίου Καμένου, ο οποίος λέει πράγματα από μόνος του ή βιάζεται να κάνει τον συγκυβερνήτη κλπ. Ή πολλές φορές και τον κυβερνήτη. Θα σας πω, έχω πάψει καταρχήν πολύ καιρό τώρα να παίρνω τους ανέλεσσα σοβαρά. Ναι. Το μόνο που είναι σοβαρό είναι οι συνέπειες που η παρουσία του στη δημόσια ζωή επιφέρει στη χώρα. Και οι συνέπειες αυτές είναι βαριές. Άρα λοιπόν, επί της αρχής, εγώ δεν πολύ ασχολούμαι. Mm-hmm. Εδώ, επειδή το θέμα είναι ειδικό, νομίζω ότι υπάρχει ένα βάθος αυτό. Υπάρχει μια κρυφή αμερικανική φιλοδοξία δημιουργίας μιας εναλλακτικής. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό, φαντάζομαι ότι υπήρξε μια διερεύνηση αρχική από την άλλη πλευρά, η οποία μετατράπη με τη γνωστή αμετροέπεια σε βεβαιότητα, σε σχέδιο, σε τέτοιο, σε εκείνο και τέτοιο. Αλλά όλα αυτά είναι υποθέσεις. Ούτως ή άλλως δεν φαντάζομαι ότι καμιά σοβαρή χώρα πρόκειται να συζητήσει διεθνείς συνθήκες πλέον με μια κυβέρνηση η οποία απέρχεται. Mm-hmm. Η οποία μετράει πια. Όχι, αυτό που σας ρώτησα εγώ είναι αν εστερνίζεστε ή αν πιστεύετε κι εσείς ότι μπορεί τελικά όλη αυτή η ιστορία να είναι και ένα plan B από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά να έγιναν σε μια συνεργασία. Θα μπορούσα να σκεφτώ ότι υπάρχει μια δυνάμη διερεύνηση, mm-hmm, mm-hmm. η οποία όμως με τη γνωστή αμετροέπεια καταρχήν εμφανίστηκε προς τα έξω και μάλιστα με το χαρακτήρα της συζήτησης, ναι, της βεβαιότητας κτλ. Και μπορεί και να κάει και προώρος. Τώρα, γενικά θα... Η υπερδύναμη ξέρει, αλλά θα συνεβούλευα τους Αμερικανούς φίλους μας να μην παίρνουν πολύ στα σοβαρά αυτή την κυβέρνηση. Αν. Παρατάφτα με αυτή την κυβέρνηση, κύριε Δένδη, έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δηλαδή, δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη στο κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ξέρετε, στο θέμα της εκτέλεσης των εντολών, αυτή η κυβέρνηση πολύ καλή, πράγματι. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια, αν κανείς ψάχνει εντολοδόχο, ναι, μια χαρά. Αλλά αν ψάχνει συνεργάτη για τα Βαλκάνια, εκεί το πράγμα λίγο αρχίζει και ζορίζει. Ναι. Θεωρείτε ότι με αυτή την κρίση που φαίνεται να πάλι αποκλιμακώνεται, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι δεν υπάρχει θέμα με τους ΑΝΕΛ, παρά το γεγονός ότι και σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών λέει ότι η κυβέρνηση αντέχει τον Καμένο, θεωρείτε ότι είναι ακόμα μια κρίση που θα εκτονωθεί και θα περάσει και θα πάμε μέχρι τον Μάρτιο που έχει τεθεί το χρονοδιάγραμμα, ή θα έχουμε καμιά έκπληξη? Δεν, ξέρετε, οι συνασπισμοί που βασίζονται στον λαϊκισμό και στην νομή, mm-hmm, της εξουσίας ως μόνη νομοποιητική της βάση σπάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, διότι δεν τους συνδέουν αρχές. Τους συνδέει μόνο το κοινό συμφέρον της νομής της εξουσίας. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αν σπάσει, θα σπάσει με πρόγραμμα και από τις δύο πλευρές για να υπάρξει κάποιο αμοιβαίο όφελος. Άρα είστε και εσείς από εκείνους που πιστεύετε ότι όλα γίνονται με μια μυστική συνεννόηση και επικοινωνία Καμένου Τσίπρα και τίποτα δεν υπάρχει που να κάνει μία πλευρά χωρίς να το γνωρίζει επί της ουσίας η άλλη. Μάλιστα. Πλην των αμοιβαίων ανοησιών και αβελτεριών που σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα είναι συνήθις, έτσι. Πάντα όταν ψάχνεις να βρεις κάτι, υπάρχει και η ανθρώπινη ανικανότητα ως παράγον. Mm-hmm. Αλλά αν εξαιρέσουμε αυτό, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι συμφωνημένα. Αυτή, mm-hmm, είναι η νόμη. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά και το θέμα της προτάσεως Μομφής, που και αυτό μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης μετά την τοποθέτηση του κυρίου Τουσουνίδη, ο οποίος την πήρε πίσω. Και βλέπω σήμερα και τον κύριο Σγουρίδη να βγαίνει και να λέει, χθες βγήκε ο κύριος Παχριστόπουλος, θα τον έχουμε σε λίγο εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουμε πρόταση Μομφής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τάκη, με συγχωρείτε τώρα. Σοβαρή χώρα σε κρίση. Mm-hmm. Με προβλήματα να καθόμαστε να συζητάμε τώρα τις δηλώσεις των παραγόντων των ΑΝΕΛ. Ειλικρινά σας ναι, αλλά από εκείνους εξαρτάται αν υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Όχι, κύριε Δένδια. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσει κυβέρνηση. Το είπαμε νομίζω και περίπου το συμφωνήσαμε, παρότι εσείς, mm-hmm, ρωτάτε, mm-hmm, από το ρόλο σας δεν παίρνετε θέση. Όχι, νομίζω, το λέω με ποια είναι, γιατί προχθές ο κ. Τουσουνίδης με τη δήλωση που έκανε, όταν αφήνει ανοιχτό να ψηφίσει μια δική σας πρόταση Μομφής, άρα αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο να πάρει 151 ψήφους μια πρόταση. Άρα να πέσει η κυβέρνηση. Σωστά. Γι' αυτό το συζητάμε. Αλλά σας είπα ότι υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν το κυβερνητικό κίνημα. Το ένα είναι η ανθρώπινη ανικανότητα.
Το και πολλές φορές η αβελτερία, να μην πω πιο βαριές λέξεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν απολύτως αυτή την κυβέρνηση τώρα. Το δεύτερο όμως είναι η απόλυτη συνεννόηση από κάτω. Κατά συνέπεια πετάνε και κάτι, τους ξεφεύγει συνήθως, γιατί δεν έχουν και απόλυτο έλεγχο του τι λένε. Έτσι. Και μετά τρέχουν να το μαζέψουν. Πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχει ένα πλάνο συνύπαρξης και διανομής της εξουσίας. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να κοιτάμε. Η ελληνική κοινωνία νομίζω πρέπει να είναι ο ακροατής μας, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δικαίωμά της βέβαια να διαλέγει ό,τι θέλει. Ο λαός είναι το αφεντικό όλων μας, αυτός κρίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει φοβούμαι να πω ότι σε αυτή την περίπτωση έχει κάνει ένα μάλλον λίγο χοντροειδέ σφάλμα και όλες αυτές οι αποδείξεις ελπίζω να είναι αρκετές για να επιτρέψουν να διαμορφωθεί μια ισχυρή διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Μάλιστα. Οψόμεθα, έτσι κι αλλιώς κοντός φιλμός αλληλούρια όπως λέμε. Φιλίππους. Ναι, όχι. Είναι νωρίς. Τον επόμενο Μάιο το πιο πιθανό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλία.